Να συνδεθούμε τώρα με τις Βρυξέλλες, όπου μας περιμένει ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, ο κύριος Γιώργος Κίρτσος. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Δεν είμαι ανεξάρτητος. Είμαι με το Renew Europe. Είναι το πολιτικό, ο πολιτικός οργανισμός, τέλος πάντων, που συμμετέχουν το κόμμα του Μακρόν, άλλα φιλελεύθερα κόμματα. Δεν είμαι αυτός που ξέρατε. Είμαι άλλος τώρα. Είσαστε ένας άλλος Ευρωβουλευτής, δηλαδή. Μπράβο, ναι. Είσαστε πραγματικός Ευρωβουλευτής που δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Όχι, έχω και σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή το Renew που αναφέρεστε εσείς, σε τι μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα στην κρίση που βρίσκεται? Σε πολλά ζητήματα. Καταρχήν δεν βοηθάει ο Μακρόν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μετά, ο Μακρόν νομίζω ότι είναι από τους λίγους που βοηθούν ανοιχτά. Ακριβώς. Μετά έχουμε 6 πρωθυπουργούς στην πολιτική ομάδα, οι οποίοι σύντομα θα γίνουν 8, γιατί προστίθεται ο νέος της Βουλγαρίας και ο νέος της... Ο Μακρόν είναι φίλος με το Μητσοτάκη. Εσείς δεν είστε φίλος με το Μητσοτάκη? Καλά, τώρα δεν χρειάζεται να είμαι και φίλος με το Μητσοτάκη. Αυτά ξεπεράστηκαν. Μπορείτε να βοηθάτε τη χώρα χωρίς να ανήκετε στην κυβερνητική παράταξη. Αυτό λέτε? Εντάξει, ας αρχίσει να βοηθάει ο Μητσοτάκης στη χώρα και μετά θα δούμε. Γιατί αυτή η τρομερή επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σας είδα, έχετε πολλές ενστάσεις. Γιατί? Εντάξει, από ποιο θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα εθνικά ή από τα οικονομικά και τα ενεργειακά? Να πάμε πρώτα στα εθνικά. Στα εθνικά. Λοιπόν, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρηματολογούμε συνεχώς, ανεξάρτητα από το σε ποια παράταξη είμαστε, ότι υπάρχει κίνδυνος από την πλευρά της Τουρκίας για την Ελλάδα και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτή τη λογική ότι χρειαζόμαστε υποστήριξη κτλ. Ακούσατε εσείς το Μητσοτάκη, ιδιαίτερα στις συνομιλίες που είχαμε τον Biden, να πει δημόσια ότι αντιμετωπίζουμε τουρκικό κίνδυνο? Επομένως, από μια άποψη μας άδειασε όλους. Δεν το άκουσα. Αλλά οι Τούρκοι το κατάλαβαν πολύ καλά, διαβάζοντας τον τύπο την επόμενη μέρα. Εντάξει, τώρα το κατάλαβαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους. Διαπραγματεύονται. Το θέμα είναι ότι άμα δεν το ακούσατε εσείς, δεν το άκουσε κανένας. Γιατί είστε και έτσι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι, αφού δεν το είπε λοιπόν. Τι το λέμε εμείς τότε λοιπόν? Η αλήθεια είναι όμως, λέω, ότι οι άλλοι το κατάλαβαν πολύ καλά. Οι άλλοι, σας εξηγώ, ότι διαπραγματεύονται και έχουν το πλεονέκτημα. Αλλά εντάξει, αυτό το δούμε συνέχεια. Άρα, τα F-16, οι Τούρκοι κατά την άποψη μου έχουν το πλεονέκτημα, θα το καταλάβουμε σε 2-3 μήνες. Έχει κάνει την πρόταση ο Biden. Εννοείται ότι θα τα πάρουν τα F-16. Έχει κάνει την πρόταση ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που πήγε και είδε ο Μητσοτάκης, εφόσον ήθελε να του αλλάξει γνώμη και δεν είπε τίποτα, προφανώς δεν άλλαξε γνώμη. Τώρα, επειδή εκτός από ευρωβουλευτής, ξέρω ότι μιλάω και με τον πλέον έμπειρο συνάδελφο, ήταν δυνατόν να πετάξουμε δηλαδή την Τουρκία στην αγκαλιά του Πούτιν ξανά? Γιατί έχει πει ότι αν δεν μου δώσετε και τα F-16, θα πάω να πάρω από αλλού. Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι ο στόχος της επίσκεψης αυτής είναι να αποτρέψει τον εξυγχρονισμό 80 F-16 της Τουρκίας και την προμήθεια άλλων 40. Είναι δύσκολο να το αποτρέψουμε αυτό. Δεν λέω ότι φταίει ο Μητσοτάκης 100%. Αλλά είναι δύσκολο γιατί? Διότι η Τουρκία είχε δώσει προκαταβολή 1,5 δισεκατομμύριο για να πάρει μέρος στο πρόγραμμα των F-35. Αποβλήθηκε από αυτό το πρόγραμμα διότι προμηθεύτηκε πυράβλους από τη Ρωσία S-400. Αλλά μένει η εκκρεμότητα του 1,5 δισεκατομμύριου. Επομένως, όποιος ξέρει τους Αμερικανούς, δεν νομίζω θα επιστρέψουν 1,5 δισεκατομμύριο. Θα το κάνουν τεχνική αναβάθμιση των F-16 και με κάποια πρόσθετα χρήματα και παράδοση άλλων 40 F-16. Επομένως, το ανατολίτικο παζάρι του Ερντογάν με το βέτο για Φινλανδία και Σουηδία θα πιάσει, θα πάρει κι άλλα? Θα δούμε. Δεν ξέρω, αλλά πάντως το παίζει σκληρά. Ναι. Δηλαδή τι έχει κάνει? Ουσιαστικά κατηγορεί για τρομοκρατία τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Σωστά. Επειδή φιλοξενούν πολιτικούς πρόσφυγες, κυρίως Κούρδους. Ταυτόχρονα στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σε εδάφη της Συρίας που κατοικούνται από Τούρκους και σε εδάφη του Ιράκ που κατοικούνται από Κούρδους, δηλαδή κατά παράβαση της διεθνούς νομιμότητας. Και επειδή υπάρχει μια κίνηση από τη Σουηδία και άλλες χώρες να επιβληθεί ένα εμπάρκο όπλων στην Τουρκία,
Ακριβώς επειδή παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα με τα στρατεύματά της στη Συρία και στο Ιράκ, παίζει ένα σκληρό παιχνίδι, οπότε λέει θα με απαλλάξετε από οποιοδήποτε περιορισμό, θα μου δώσετε και τα F-16 για να επιτρέψω να... Αλλιώς θα κάνω βέτο, και θα αποτρέψω την είσοδο της Φιλανδίας. Άρα δεν φταίει μόνο ο Μητσοτάκης. Προφανώς. Θέλω να πω ότι είναι μια δύσκολη αποστολή. Γιατί, αλλά... γιατί για την επίσκεψη στις ΗΠΑ, συζητώντας τώρα τα εθνικά, τον κατηγορήσατε για τα F-16. Τον κατηγόρησα γιατί δεν έθεσε δυναμικά το θέμα. Που φτάσαμε να υπερασπίζουμε εγώ το Μητσοτάκη και να τον καταγγέλλετε εσείς. Καλά κάνετε, γιατί στην κατάσταση που είναι θέλει υπερασπιστές. Αλλά θα σας πω το εξής, ότι τον κατηγορώ διότι από τη στιγμή που η εθνική μας γραμμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια δυναμική αντιπαράθεση στο θέμα της Τουρκίας, δεν μπορεί να μας αδειάζει ο Πρωθυπουργός στο Λευκό Οίκο. Εμείς τι ρόλο παίζουμε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ο Μαϊμαράκης και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι ευρωβουλευτές που ανεβάζουμε τους τόνους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν τους ανεβάζουμε εμείς τους τόνους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τους κατεβάζει ο Μητσοτάκης στο Λευκό Οίκο. Αυτό προσπαθώ να πω. Πάντως, αν κατέβασε τους τόνους στο Λευκό Οίκο και καταχειροκροτήθηκε όπως καταχειροκροτήθηκε στο Κογκρέσο, κάτι πρέπει να κάνει καλά. Μα κοιτάξτε τώρα, είναι άλλο το χειροκρότημα, άλλο ο θρίαμβος της εικόνας, να το πούμε έτσι, και άλλο το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο έχει τρία σκέλη. Το ένα σκέλος είναι τα F-16, τα οποία θα δούμε, δεν νομίζω ότι έκανε τίποτα φοβερό, αν και στο Κογκρέσο πρέπει να ενίσχυσε κάπως την άμυνά μας. Αλλά νομίζω ότι ο ευρύτερος σχεδιασμός των ΗΠΑ είναι αυτός που θα επικρατήσει το τέλος, θα το δούμε τους επόμενους μήνες. Στο ενεργειακό που μας καίει δεν έκανε τίποτα. Στο οικονομικό επενδυτικό που επίσης μας καίει δεν έκανε τίποτα. Δεν είχε καμία πρόταση για κανένα θέμα. Επομένως, μείναμε στον εορτασμό των 200 ετών. Γι' αυτό μαζεύτηκε το Κογκρέσο. Δηλαδή δεν αναμένουμε Αμερικανούς τουρίστες, λέτε. Άλλο ο τουρισμός. Ο τουρισμός θα πάει πολύ καλά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Η βιομηχανία η μεγάλη της χώρας, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και τώρα πλέον όλοι αυτοί... Και τώρα πλέον όλοι αυτοί οι πολίτες τουρίστες που θα έρθουν υπό την προστασία των Αμερικανών που έχουν ήδη 6-7 βάσεις καινούργιες στην Ελλάδα. Ναι, και μια πενταετή συμφωνία, δυνατή. Ναι, κοιτάξτε, αν μου πω στη λογική ότι θα περνάμε καλά, τέλος πάντων θα λειτουργεί η οικονομία 4-5 μήνες το χρόνο με τον τουρισμό και τους υπόλοιπους μήνες δεν θα λειτουργεί τίποτα. Άμα δείτε σήμερα τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, το εμπορικό έλλειμμα διπλασιάστηκε το πρώτο τρίμηνο σχέση με το τρίμηνο του 2021. Επομένως, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι μια οικονομία. Μπράβο που θα έρθουν τουρίστες, κανείς δεν έχει αντίρρηση. Αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης, πριν γίνει πρωθυπουργός, κατηγορούσε τους πάντες για μονοδιάστατη ανάπτυξη, ότι πρέπει να πάμε σε νέες τεχνολογίες, σε νέες βιομηχανίες, σε ηλεκτροκίνηση, σε μπαταρίες. Είδατε εσείς τίποτα από όλα αυτά, εγώ δεν είδα τίποτα, ούτε πρόκειται να δούμε. Επομένως, είναι καλό για τον τουρισμό αυτό που συνέβη, εφόσον βλέπω ότι σας ενδιαφέρει τόσο ο τουρισμός, αλλά έχουμε τόσα διαρθρωτικά προβλήματα που φαίνεται στο εμπορικό έλλειμμα, φαίνεται στον πληθωρισμό. Έχουμε πληθωρισμό 10,2% με την Ευρωζώνη στο 7,5%. Αυτή η δήλωσή σας ότι ο πληθωρισμός εκτροχιάζει την οικονομία της Ελλάδας, πού πατούσε πάνω? Όλες τις οικονομίες εκτροχιάζει. Δηλαδή παρατηρούμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι η ισχυρότερη οικονομία στο δυτικό κόσμο ένα κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού γιατί έχουν και εκεί υψηλό πληθωρισμό. Εμείς, κι άμα δείτε τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τη Γερμανία, θα δείτε ότι η δυναμική ανάπτυξη του τελευταίου τετραμήνου του 2021 περάσανε σε μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το πρώτο τρίμηνο. Γιατί? Διότι συνδυάζεται κυρίως ο υψηλός πληθωρισμός με δυσκολίες στις εξαγωγές και γενικά ένα δυσάρεστο οικονομικό κλίμα. Εμείς που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, αυτή τη στιγμή έλεγα πριν, ότι έχουμε τρεις μονάδες πληθωρισμό πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δηλαδή δεν φτάνει που είμαστε οι τελευταίοι, αλλά μένουμε ακόμα πιο πίσω. Αν είχαμε μια σωστή πολιτική, αν είχε προχωρήσει για παράδειγμα η κυβέρνηση στη μείωση ΦΠΑ, είχε ελέγξει το κόστος της ενέργειας, τα καπέλα που πέφτουν στην ηλεκτροπαραγωγή κτλ. Και είχαμε αντί για 10,26%, σας λέω ένα ρεαλιστικό αριθμό, θα είχαμε πλεονέκτημα έναντι της Ευρωζώνης και θα μπορούσαμε σιγά σιγά να βελτιώσουμε τη θέση μας. Αλλά σε όλα
Όταν είμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση, είτε είναι ενεργειακή, είτε είναι οικονομική, είτε είναι δημοσιονομική, σε όλα βγαίνουμε τελευταίοι με αποτέλεσμα να μένουμε ακόμα πιο πίσω. Μάλιστα. Δηλαδή, το ράλι αυτό της ακρίβειας που παρατηρούμε, εσείς λέτε ότι δεν είναι εθνικό, αλλά συγκριτικά με τις άλλες χώρες θα μπορούσε να ήμασταν καλύτερα. Τώρα, πόσο θα κρατήσει αυτό, κύριε Κίρτσο? Θα κρατήσει πολύ, κατά την άποψή μου. Πόσο? Βέβαια, κανείς δεν έχει πει μία ελάχιστη εκτίμηση. Κανείς δεν μιλάει για την ελάχιστη εκτίμηση. Σίγουρα, δηλαδή, όλο να ρωτήσω εγώ, όλο το 22? Σίγουρα όλο το 22. Εδώ θα σας πω το εξής, ότι βγήκε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν τα θυμάται οι περισσότεροι τηλεθεατές, γιατί φυσικά είναι απορροφημένοι στη δύσκολη καθημερινότητα. Βγήκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είπε ότι κοιτάξτε, έχουμε κάποια προβλήματα με τον πληθωρισμό, γιατί από τότε είχε αρχίσει να την πάει, αλλά μην ανησυχείτε, είναι υπόθεση 2-3 μηνών. Βγήκε μετά ο Σταϊκούρας τέλη Νοεμβρίου και εμφάνισε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος για το 2022 έκανε πρόγνωση πληθωρισμού 0,8%. 0,8% το Νοέμβριο του 2021 ήταν η πρόγνωση. Τώρα είμαστε Μάιο και είμαστε στο 10,2% από τον Απρίλιο. Επομένως, πρέπει να έχεις και μια στοιχειώδη ικανότητα να κάνεις προγνώσεις. Διότι με βάση αυτές τις προγνώσεις... Στο μεσοδιάστημα είχαμε πόλεμο. Ναι, αλλά θα σας πω εγώ ότι η μεγαλύτερη άνοδος του πληθωρισμού, είχαμε φτάσει στο 7%, κάτι τέτοιο, πριν από τον πόλεμο. Τώρα έρχεται και ο πόλεμος και θα πάμε ακόμα πιο ψηλά. Επομένως, ακριβώς επειδή τώρα έχουμε τα προηγούμενα προβλήματα, δηλαδή εφοδιαστικές αλυσίδες, ανάκαμψη ως ένα βαθμό, αλλά με προβλήματα... Ο αγαπημένος σας Εμμανουέλ Μακρόν έχει χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου για την επισιτιστική κρίση πρώτος. Ναι, εντάξει, η επισιτιστική κρίση δεν αφορά εμάς. Εμείς θα πληρώσουμε τα τρόφιμα ακριβότερα. Όμως οι φτωχότερες χώρες, επειδή εμείς θα τα πληρώσουμε ακριβότερα για να τα πάρουμε από τη διεθνή αγορά και άλλες χώρες που έχουν σχετικά τα μέσα, άλλοι που δεν έχουν καθόλου τα μέσα θα μείνουν χωρίς τρόφιμα και θα τα πάρουμε εμείς σε ακριβότερες τιμές. Επομένως, όταν μιλάει ο Μακρόν για επισιτιστική κρίση, δεν δείχνει εμάς, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείχνει, για παράδειγμα, την Αφρική, την Υποσαχάρια, δείχνει άλλες χώρες. Εμείς αυτό που θα πάθουμε σε σχέση με τα τρόφιμα είναι ότι θα τα πληρώσουμε ακριβότερα. Και αυτό φαίνεται, τώρα διάβαζα μια έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς, ότι όσο πιο φτωχός είσαι, τόσο υψηλότερος είναι ο πληθωρισμός, γιατί τα χρήματα που έχεις πηγαίνουν κυρίως σε τρόφιμα, σε στέγαση, σε ηλεκτρικό. Σωστά. Επομένως, ένας πλουσιότερος επιβαρύνεται λιγότερο στατιστικά και κατά μέσον όρο από ότι ένας φτωχότερος. Άρα, ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο οικονομικό μέγεθος, είναι και κοινωνική τραγωδία. Δηλαδή, φιλοξενήσαμε τον Χρήστο τον Σταϊκούρα και μας είπε ότι ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, με το μεγαλύτερο έλλειμμα ever, αυτά επιτρέπει να κάνουμε. Τα περισσότερα θα μας εκτροχιάσουν ουσιαστικά. Εσείς τι λέτε? Εντάξει, καταρχήν εμείς εκτροχιαστήκαμε από τον κύριο Σταϊκούρα και τους συνεργάτες του, κυρίως με ευθύνη του Μητσοτάκη, προτού έρθει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο εκτροχιασμός έγινε, για παράδειγμα, με τα 40 δισεκατομμύρια τα οποία μοιράστηκαν κατά κάποιο τρόπο οριζόντια και τα οποία τώρα βαραίνουν το δημόσιο χρέος. Ο εκτροχιασμός έγινε με τη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος, γιατί το 2021 είχαμε το δεύτερο υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα. Ο εκτροχιασμός έγινε με τις ουρές στα ασφαλιστικά ταμεία και το ασφαλιστικό έλλειμμα, το οποίο αποφεύγουν να προσδιορίσουν, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πού βρίσκεται. Επομένως, να κλαίγονται τώρα για τον εκτροχιασμό αυτοί που τον προκαλέσανε είναι και κάπως περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω το εξής, ότι άμα δούμε τα στοιχεία για τα φορολογικά έσοδα, τα φορολογικά έσοδα του τελευταίου τετραμήνου έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους στόχους. Γιατί έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους στόχους? Διότι λόγω της ακρίβειας εποφελείται και το κράτος μαζί με τις ανατιμήσεις και κρατάει υψηλά τους καταναλωτικούς φόρους και εισπράττει περισσότερα. Όταν πάτε σε ένα πρατήριο και βάζετε βενζίνη, όταν πληρώνατε η βενζίνη, η τιμή της βενζίνης στα 2/3 είναι περίπου φόροι διαχρονικά. Μπορεί να αλλάζει λίγο, αλλά αυτό είναι έτσι ένας
χονδρικός υπολογισμός. Αυτό γιατί δεν έχει αλλάξει ποτέ διαχρονικά, κύριε Κύρτσο, στην Ελλάδα. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, στο 1,5 ευρώ πληρώνατε για κάθε λίτρο που βάζατε 1 ευρώ φόρους. Στο 2,1 ευρώ, τώρα είναι λίγο ψηλότερα, πληρώνετε για κάθε λίτρο που βάζετε 1,4 ευρώ φόρους. Άρα, από τη μια... Μου αρέσει που λέτε ότι βάζετε. Εσείς βάζετε αλλού προφανώς, ε. Εντάξει, αλλά όταν έρχεστε κι εσείς πίσω στην πατρίδα, εδώ βάζετε κι εσείς. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι στο μεσοδιάστημα, σε 6, 7, 8 μήνες, έχουν αυξήσει τη φορολογία του λίτρου της βενζίνης 40% και κλαίγονται ότι δεν μπορούν να τη μειώσουν. Εντάξει, τουλάχιστον να την αφήνανε 1 ευρώ το λίτρο. Αν δεν είχαν αφήσει 1 ευρώ το λίτρο... Έχω αντίλογο και πρέπει να μου το πείτε. Όταν ήσασταν φίλοι με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη και με τη Νέα Δημοκρατία πιο κοντά, δεν λέγατε τίποτα για την αυξημένη φορολογία στα καύσιμα, που και τότε ήταν υψηλά. Το ερώτημα είναι γιατί διαχρονικά η χώρα μας έχει ακριβότερα καύσιμα αναλογικά με ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση, ας πούμε, με τον κατώτατο μισθό. Αυτό δεν το απαντάει κανείς. Γιατί, διότι είναι μια βασική πηγή φορολογικών εσόδων. Στο μεταξύ τι γίνεται τώρα. Πληρώνουν όλοι περισσότερους καταναλωτικούς φόρους και εισπράττει το κράτος. Από την άλλη μένουν πίσω στους κανονικούς φόρους, όχι στους κανονικούς, στους άμεσους φόρους, γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν. Και βλέπουμε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία αυξάνονται με ρυθμό 700 έως 800 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Δηλαδή έχουμε μια παρανοϊκή κατάσταση όπου τα παίρνει περισσότερο από ό,τι έπρεπε το κράτος μέσω της κατανάλωσης, γιατί συμμετέχει στο πληθωριστικό κύμα, και από την άλλη ο κόσμος που τα δίνει στο κράτος μέσω της κατανάλωσης δεν έχει να πληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής. Θα σας πω ότι δεν έχει σημασία τι έλεγα εγώ, που πάντα ήμουν σταθερός στις απόψεις μου σε αυτά τα ζητήματα. Σημασία έχει τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης πριν τις εκλογές, ο οποίος θεωρούσε ότι ο Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αυξήσει υπερβολικά τη φορολογία της κατανάλωσης. Αλλά σας πληροφορώ και με βάση τα τελευταία στοιχεία και εξαιτίας του πληθωρισμού, η φορολογία της κατανάλωσης σήμερα, επί Μητσοτάκη, είναι πολύ σκληρότερη από τη φορολογία της κατανάλωσης επί Τσίπρα. Μάλιστα. Με αυτή την κυβέρνηση κατεβήκατε ευρωβουλευτής, να σας το θυμίσω, να μην το ξεχνάμε. Ναι, δεν έχει σημασία με ποιους κατέβηκα, σημασία έχει με ποιες θέσεις κατέβηκα. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ της μείωσης των καταναλωτικών φόρων. Αν τα ξέχασε το δρόμο Μητσοτάκη, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Είναι πρόβλημα εσείς, του Μητσοτάκη. Εσείς αντιδράσατε, και διαφοροποιηθήκατε. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Θέλω να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας αυτή με μία εκτίμηση δική σας για το πόσο ανθεκτικοί μπορεί να είμαστε σε αυτή την, κρίση, σε αυτή την παρατεταμένη πολλαπλή κρίση. Σαν ελληνικός λαός, τι εισπράτετε? Τι εισπράττω? Εισπράττω ότι ο κόσμος περνάει πολύ άσχημα, οι περισσότεροι. Δηλαδή λέει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, σας μείωσα τον έμφυα κατά 82%, το 13% το άφησα ίδιο και αύξησα μόνο τους προνομιούχους κατά 8%. Ένα παράδειγμα σας λέω. Όμως δεν φαίνεται πουθενά όλο αυτό. Εξανεμίζονται οποιασδήποτε βοήθειες. Μα οι φόροι που πληρώνει ο πολίτης σε καθημερινή βάση είναι πολλαπλάσιοι από τις φοροελαφρύνσεις που κάνει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις μεταβιβάσεις και τα ακίνητα. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχουμε και μια προτεραιότητα. Πρώτα θα φάει ο φτωχός. Πρώτα θα γεμίσεις το ρεζερουβάρ για να πας στη δουλειά σου, ή τέλος πάντων να πας να επισκεφτείς τους δικούς σου, και μετά θα σε απαλλάξουμε από το φόρο μεταβίβασης όπως μας απάλλαξε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή φαίνεται, μέσα από αυτή τη διαδικασία φαίνονται και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Όσο πιο χαμηλά είσαι και όσο πιο μη προνομιούχος είσαι, ωραία, τόσο περισσότερο ζορίζεσαι. Κατανοητό. Επομένως, καταγγελία χωρίς πρόταση, το έλεγε ένας δάσκαλος της δημοσιογραφίας, ο Γιώργος ο Κύρτσος, δεν υφίσταται. Καταγγελία λοιπόν κάνατε, πρόταση. Καταρχήν δεν κάνω καταγγελία. Κάνω περιγραφή. Τον καταγγέλλεται συνεχώς τον Πρωθυπουργό. Η εναλλακτική ποια είναι λοιπόν, η πρόταση ποια είναι, τι πρέπει να γίνει? Τώρα κοιτάξτε, θέλετε να πάμε στο ενεργειακό. Καταρχήν πρέπει να αποχωριστεί το λόμπι των αεριούχων
το Μυτιληναίο, τον άλλον που είναι συγγενής του Γεραπετρίτη κτλ. Για να ασχοληθεί με το λαό. Άμα είναι να κάνει πάσα στο λόμπι το ενεργειακό, τι θα μείνει για το λαό. Μετά πρέπει να πάει να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου της ενέργειας, που είναι καθαρά κερδοσκοπικό. Μετά πρέπει να πάει να αλλάξει τον τρόπο ορισμού του κόστους της χοντρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεμένος 100% με το φυσικό αέριο. Μετά πρέπει να φύγει από το φυσικό αέριο, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, στο οποίο μας πήγε, και να αξιοποιήσει το λιθάνθρακα, όπως κάνουν οι Γερμανοί, που έχουν 30% ηλεκτροπαραγωγή από λιθάνθρακα και από σκληρό άνθρακα, και εμείς έχουμε μονοψήφιο ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής από τον λιθάνθρακα, που είναι εθνικός πλούτος. Μετά πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη, τα οποία έχει βάλει τη ΡΑΕ και τα έχει μειώσει τα 920 εκατομμύρια ευρώ η ΡΑΕ, αλλά δεν είναι ικανοποιημένος, διότι ζητάνε τα funds και ζητάνε και οι λεγόμενοι αεριούχοι μεγαλύτερη μείωση των υπερκερδών, και γίνεται καυγάς μεταξύ κυβέρνησης και ΡΑΕ για να τα μειώσουν περισσότερα. Επομένως, εντάξει, έχω 30 κινήσεις που πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν πρόκειται να κάνει καμία από αυτές που σας περιγράφω. Υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να την κάνει εκτός από τον Πρωθυπουργό? Υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση? Αυτό σας ρώτησα από την αρχή, αλλά εσείς στρέψατε τα βέλη στον Πρωθυπουργό πάλι. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Αυτά που λέτε είναι σωστά. Ποιος θα τα κάνει? Θα σας πω το εξής, ότι η ενεργειακή πολιτική που περιγράφει ο κύριος Ανδρουλάκης και η ενεργειακή πολιτική που περιγράφει ο κύριος Τσίπρας, βάσει των κομμάτων τους, είναι πολύ ρεαλιστική κατά την άποψή μου και πολύ μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Προβλέπει και την αλλαγή του χρηματιστηρίου της ενέργειας και την αλλαγή του προσδιορισμού της χοντρικής τιμής της ενέργειας και την φορολόγηση, την αυστηρή, των ουρανοκατέβατων κερδών, όπως τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουμε σε μείωση, προσωρινή μείωση των καταναλωτικών φόρων, για να διευκολυνθεί κάπως ο κόσμος που έχει μεγάλη ανάγκη. Επομένως, υπάρχουν οι δυνατότητες, αλλά δεν υπάρχει από την πλευρά του Πρωθυπουργού και του επιτελείου του η πολιτική διάθεση. Μάλιστα. Απολύτως ξεκάθαρος και σαφής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε στο Δελτίο, κύριε Εγώ Κίτσο. Στη διάθεσή σας, διότι η κρίση τώρα ξεκινάει ουσιαστικά. Επομένως, θα πρέπει να την αναλύουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Θέλω τώρα και εγώ πολύ να μιλάμε συχνά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.